Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του πρώτου καναλιού, οι ομάδες έχουν ήδη παραταχθεί στο χώρο του κέντρου στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αλλά Δημήτρης Πουλιακός, Ράντος Παχατουρίδης Καραταΐδης, Καλαντζής Καρτάδος, Μαρινάκης Σαπάνης, Πασαλής Γιουσκόβιακ, Καραπιάλης και Ήλια Ήβιτς. Είναι η ενδεκάδα του Σταύρου Διαμαντόπουλου, τεχνικού του Ολυμπιακού. Κανένα man to man, τουλάχιστον από πλευρά τη Σεβίγια, εκτός από τον Γιουσκόβιακ. Τώρα στην αντεπίθεση. Γιουσκόβιακ πάντα άφησε πλεονέκτημα Ολυμπιακό. Αριστερά με τον Καραπιάλη, το σουτ και το κάνει. Η πρώτη άτυχη στιγμή με τον Βασίλη Καραπιάλη, το αριστερό δυνατό σουτ μετά την παλιά που έκανε ο Ήβιτς στο δοκάρι. Βασίλης Καραπιάλης εδώ και είναι η μπάλα μετά το δοκάρι που θα καταλήξει out πιθανότατα και θα δούμε εδώ. Είναι ο Καραπιάλης, είναι απευθείας στο δοκάρι και η μπάλα απευθείας out μετά τον με τον Ήλιτς. Ήβιτς εδώ για τον Γιουσκόβιακ. Γιουσκόβιακ, πολύ καλή προσπάθεια, απομάκρυνε τελικά ο Ονθούε και έρχεται ο Μαρινάκης, αποτυγχάνει στην προσπάθειά του να κάνει το σουτ και έχουμε κόρνερ. Μεγάλη προσπάθεια και πάλι για λογαριασμό των Ολυμπιακών και άτυχη στιγμή βεβαίως, ενώ εσείς βλέπετε τον Χουάν Κάρλος Άλβαρεθ να σηκώνεται από τον πάγκο ανήσυχος στη Σεβίγια και ο Ολυμπιακός έφτασε και πάλι κοντά στον γκολ, ενώ ξαναείδαμε τώρα τον Ουνθούε να απομακρύνει για δεύτερη φορά. Μαρινάκη. Μαρινάκης τώρα άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Μαρινάκης πάντα για τον Ολυμπιακό. Καλή προσπάθεια για τον Γιουσκόβιακ, το σουτ και μπλοκάρει ο Ουνθούε. Μια ακόμα καλή προσπάθεια που χειροκροτείται από τους Έλληνες φιλάθλους εδώ και τον Άντρεϊ Γιουσκόβιακ, το σουτ το δυνατό εδώ σε επανάληψη που θα σουτάρει και θα μπλοκάρει ο Ουνθούε. Στο 14ο λεπτό Ολυμπιακό Σεβίγια 0-0 και αυτή η φάση προηγουμένως. Πασαλή τελικά έκοψε την Σεβιγιάννη με τον Σούκερ στην προσπάθεια αυτή. Σούκερ η έξοδος εδώ με τον Ράντο. Προσπάθησε να στείλει την κεφαλιά ο Τεβενέτ χωρίς αποτέλεσμα ευτυχώς για την ελληνική ομάδα καθώς είχε κάνει. Καραπιάλης. Καραπιάλης εδώ περιμένει ο Μαρινάκης και ο Γιουσκόβιακ. Μαρινάκης τώρα. Μαρινάκης, αριστερά είναι ο Καλατζής. Καλατζής, η μπάλα καταλήγει για τον Καραπιάλη. Καραπιάλης εδώ μαζί με τον Ήβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Γιουσκόβιακ, κεφαλιά και γκολ! 1-0 με την κεφαλιά θαυμάσια του Γιουσκόβιακ. Εκπληκτικό στο 30 λεπτό Ολυμπιακός. Σεβίγια 1-0. Ο επόπτης έχει σημειώσει offside. Πλάγιο out. Ο επόπτης βεβαίως είναι ο Δημήτρης Πουλιάσης, ακυρώνεται τον γκολ. Για να δούμε. Είναι η σέντρα του Ήβιτς. Δεν είναι αυτή όμως η φάση εκείνης του πλαγίου out. Ήτανε του Καλατζή από τον επόπτη. Για να δούμε που ήτανε με σημαία υψωμένη. Ήταν η προσπάθεια από τον Καλατζή που είδαμε προηγουμένως και όχι αυτή και έτσι τον γκολ. Για τον Γιουσκόβιακ, τη θαυμάσια αυτή η προσπάθεια και οι πανηγυρισμοί. Εδώ βλέπετε ότι και η Ισπανία ακόμα είδατε ότι δεν κατάλαβαν τι είχε σημειωθεί και ήταν έτοιμοι να δεχτούν τον γκολ. Ήβιτς εδώ, δεν έχει βγει η μπάλα. Η μπάλα είναι όμως από τον Καλατζή κατά τον επόπτη και αδικαιολόγητα κατά την προσωπική μας άποψη. Η προσωπική μας άποψη και εκτίμηση είναι ότι βιάστηκε. Έχει περάσει στην επίθεση όπως και ο Σαπάνης. Παχατουρίδης στο φάουλ εδώ για τον Γιουσκόβιακ και κεφαλιά. Χάνει την μπάλα από πολύ κοντά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ήβιτς. Έρχεται πολύ κοντά ο Καλατζής, απομακρύνει τον κίνδυνο. Ο Τιέγκο. Δραματικές εικόνες. Για να δούμε. Η προηγούμενη φάση. Είναι η προηγούμενη φάση. Ο Γιουσκόβιακ εδώ η κεφαλιά. Θα φύγει από τον Ουνθούε. Έρχεται από πολύ κοντά και δεν καταφέρνει ούτε με το στήθος ο Ήλια Ήβιτς να τη στείλει στα δίχτυα των Ισπανών. 0-0 Καλατζής. Παχατουρίδης για τον Καλατζή. Καλατζή στο δυνατό σουτ και η μπάλα θα μπλοκάρει άνετα ο Ουνθούε. Που έχει υπέρ της τον γκολ στην Σεβίγια. Και ενώ έχουμε τώρα μπροστά την μπάλα, μπρεβδεύουν οι παίχτες, πολύ κοντά! Μεγάλη ευκαιρία για τον Αλέκο Αλεξανδρή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αλέκο Αλεξανδρή, καθώς είχε επιχειρήσει έξοδο Ουνθούε, δεν κατάφερε να την πλασάρει στα δίχτυα. Ξανά η φάση. Βλέπετε πως κόντραρε η μπάλα στον Ντιέγο. Πάνω από τον τερματοφύλακα τον Ουνθούε και πάνω από το δοκάρια της Σεβίγια. Άτυχη ακόμα στιγμή στο 58 λεπτό. Μια ακόμα φορά και μια προσπάθεια σε επανάληψη η φάση και ο Αλέκος Αλεξανδρής που δεν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Καλατζής θα χάσει την μπάλα για τον Σούκερ εδώ. Επικίνδυνο ο Σούκερ. Η μπάλα out. Μια καλή προσπάθεια των Σεβιάνων για τον Σούκερ. Αλεξανδρής επιμένει ο Ολυμπιακός. Γιουσκόβιακ. Γιουσκόβιακ τώρα θα περάσει. Γιουσκόβιακ πάντα με την μπάλα. Γιουσκόβιακ το δυνατό σου την μπάλα πάνω από την αιστεία του Ουνθούε. Και μια καλή προσπάθεια ακόμα από πλευρά Ολυμπιακού θα περάσει. Καλατζής. Ήβιτς.
Ήβιτς πάντα μέσα στην περιοχή. Να τον ο Μαρινάκης τώρα. Μαρινάκης μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το δυνατό σου και γκολ. Είναι το γκολ από το Σαφάνη. Σαφάνης και 1-0 αυτή τη φορά. Τίποτα δεν μπορεί να διορθώσει τα λάθη του κύριου Πουλ. 1-0 λοιπόν ο Σαφάνης. 1-0 Ολυμπιακός Σεβίλια. 72ο λεπτό. 72ο λεπτό και το στάδιο Καραϊσκάκη παίρνει φωτιά. 1-0 λοιπόν Ολυμπιακός. Θα ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Σαφάνης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και βέβαια ο διαιτητής θα πρέπει να περιμένει τον Σαφάνη για να του κάνει κάποια παρατήρηση. Βλέπουμε σε επανάληψη την προσπάθεια του Μαρινάκη. Θα ξεφεύγει τον Τιέγκο. Μπροστά του είναι ο Χουανίτο. Η μπάλα θα περάσει από πάνω. Έρχεται ο Σαφάνης και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ουνθούε. Κάνει το στο Ολυμπιακό Σεβίλια 1-0. 73ο λεπτό Ολυμπιακό Σεβίλια 1-0. Μουασίρ. Προσοχή στις φωτοβολίδες, η UEFA παραμονεύει και βεβαίως εδώ θα ξαναδείτε εδώ την προσπάθεια, την έξοχη προσπάθεια από τον Μαρινάκη που μπήκε στη μεγάλη περιοχή και για τον Σαφάνη η εύκολη προσπάθεια για τον γκολ και στην εστία του Ουνθούε που δεν μπορούσε επίσης να κάνει τίποτα καθώς βρισκόταν επεσμένος στο έδρο. Μπροστά για τον Γιουσκόβια και εδώ είναι ο Σαμπάνης. Σαμπάνης τώρα σε καλή θέση για το σουτ. Σαμπάνης για τον Ήβιτς, Ήβιτς μέσα στην περιοχή, Ήβιτς πάντα, Ήβιτς προς αριστά. Και θα μπλοκάρει ο Ουνθούε. Μεγάλη φάση μπροστά από την εστία της Σεβίλια. Για τον Σαπάνη και πάλι εδώ Γιουσκόβιακ κοντά στην μπάλα και στο γκολ, αλλά θα μπλοκάρει ο Ουνθούε. Ο Ολυμπιακός, Σκαρτάδος πάντα με την μπάλα, Σκαρτάδος μπροστινή παλιά για τον Σαπάνη. Σαπάνης θαυμάσια για τον Αλέκο Αλεξανδρή. Περιμένει ο Γιουσκόβιακ, περιμένει και ο Ήβιτς. Ήβιτς εδώ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντα ο Ήβιτς με την μπάλα. Ήβιτς εδώ θαυμάσια μέσα στην περιοχή. Ανατροπή και πέναλτι. Ανατροπή και πέναλτι, σημειώνει ο διαιτητής. Ο Χουανίτο ανέτρεψε τον Ήβιτς και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν θα το ξαναδούμε εδώ σε επανάληψη. Είναι ο Ήλια Ήβιτς. Ο Χουανίτο βλέπετε να τον παρεμποδίζει ήδη, να τον κρατάει από το χέρι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα και πέφτει επάνω του, τον ρίχνει κάτω και ήταν πολύ κοντά ο Σάντορ Πουλ το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 92ο λεπτό. Δεύτερο λεπτό ενώ ξαναβλέπετε από άλλη κάμερα την ανατροπή από τον Χουανίτο στον Ήλια Ήβιτς. Και να τώρα το και Ουνθούε στο πέναλτι. Σάντορ Πουλ. Γιουσκόβιακ. Γιουσκόβια και εδώ, δυνατό το γκολ! Γκολ υπέρ του Ολυμπιακού και Ολυμπιακός Σεβίλια 2-0. Το γκολ νοτιοαμερικάνικο τράπο που εδώ έχουν κάνει οι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακός πανηγυρίζει. Πανηγύρια και σε επανάληψη με τον Γιουσκόβια σε αυτό το τρομερό δυνατό σουτ πέναλτι και το 2-0 είναι γεγονός για τον Ολυμπιακό. 2-0 λοιπόν. Ο Ολυμπιακός προηγείται της Σεβίλια εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη με τους ύμνους του Ολυμπιακού, με τους οπαδούς του να πανηγυρίζουν, τις φωτοβολίδες που πρέπει βέβαια να κρατηθούν, να ανάψουν ίσως, αλλά να μην πεταχτούν στον αγωνιστικό χώρο για να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν και Γιουσκόβιακ στον 22ο λεπτό, το δεύτερο λεπτό. Ντιέγκο τώρα για την Σεβίλια. Χιμένεθ. Ο αρχηγός της Σεβίλια. Χιμένεθ, γλιστράει ο Σούκερ. Έρχεται ο Ιωαννίδης ψηλά. Είναι ο Ράφα Πάθ εδώ. Θα κάνει το δυνατό σουτ και κόρνερ από τον Ράντο. Επικίνδυνο τεχνικό το σουτ από τον Ράφα Πάθ. Σε αυτό το φάουλ με τον Σούκερ. Σούκερ. Σούκερ εδώ τεχνικό μεν. Και είναι το γκολ. Είναι το γκολ από τον Σούκερ τεχνικό. Εδώ μέσα καθώς φτάσαμε 10 λεπτά πριν από το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτό το σουτ φάουλ από τον Σούκερ που στέλνει γκολ βέβαια, που εδώ θα δούμε και πάλι το έντεχνο δυνατό σουτ με φάλτσο και η μπάλα στα δίχτυα του Ράντου. Εδώ προωθείται την μπάλα για τον Γκόνια. Γκόνιας εδώ μπροστά για τον Ήβιτς. Γιουσκόβιακ. Γιουσκόβιακ σε καλή θέση. Γιουσκόβιακ πάνω θαυμάσια εδώ για τον Αλεξανδρή. Και μεγάλη ευκαιρία κυρίες και κύριοι χάνεται για τον Ολυμπιακό. Από θέση τέτα τέτ σχεδόν απέναντι στον Ουνθούε. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται για τον Ολυμπιακό με τον Αλέκο Αλεξανδρή. Όλα αυτά 8 λεπτά. Δείτε κι εσείς το δυνατό μεν σουτ αλλά πολλά μέτρα out πάνω από την εστία του Ουνθούε. Και χρειάζεται ένα γκολ Ολυμπιακός για να φτάσει στο ποθητό, δηλαδή την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Και πάλι σε επανάληψη είδατε εσείς τον Αλέκο Αλεξανδρή Πέρες. Γκόνιας, Ήβιτς, για τον Γκόνια τώρα. Γκόνια σε καλή θέση. Γκόνιας θαυμάσια εδώ. Το σούτ του δυνατό, δοκάρι.
Δοκάρι από τον Μαρινάκη. Δοκάρι φοβερό από τον Μαρινάκη. Συνέχεια στο παιχνίδι όμως. Με τον Πασαλή. Μέσα στην περιοχή. Είναι ο Γκόνιας. Γκόνιας εδώ. Γκόνιας μαζί με τον Ντιέγκο. Γκόνιας και θα μπλοκάρει ο Ουνθούε. Βέβαια να, στο ποδόσφαιρο τι συμβαίνει. Η μεγάλη στιγμή, η άτυχη ακόμα στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και πάλι εδώ βλέπουμε την προσπάθεια και το δυνατό σουτ στο δοκάρι.